Με 153 ψήφους υπέρ και 136 κατά, η κυβέρνηση εξασφάλισε την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες. Προεκλογικό χαρακτήρα είχαν οι τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό να καταγγέλει ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να πάμε σε εκλογές αρένα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καλεί τους πολίτες της ευρωεκλογές να αποδοκιμάσουν την κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός στις 26 του Μάη θα στείλει ένα μήνυμα ηχηρό και ισχυρό και στις ελίτ, αλλά και στους αλαζόνες που νομίζουν ότι η επιθυμία της εξουσίας αρκεί για να δικαιώσει τα πάντα. Κάθε ατόπιμα, κάθε ακρότητα, κάθε ψεύδος, κάθε συκωματεία, κάθε προσβολή. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Εφόσον το αποτέλεσμα το βράδυ της 26ης Μαΐου είναι μια ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκτιμώ, τότε το βράδυ της 26ης Μαΐου δεν σας μένει καμία επιλογή. Να προκηρύξετε αμέσως εθνικές εκλογές και να δεσμευτείτε σήμερα ότι θα το κάνετε. Να δώσετε επιτέλους τη δυνατότητα στο λαό να πάρει τις τύχες του στα χέρια του.